Καλησπέρα. Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει μια έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής που ψάχνει τις αιτίες των πυρκαγιών. Εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ότι δεν πρόκειται για εμπρησμό, γιατί εκείνη την ώρα ήταν παρόντες δύο φύλακες, ένας φύλακας και δύο οδηγοί που μετέφεραν παλέτες με αυγοθήκες. Εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για βραχυκύκλωμα. Έχουν γίνει ήδη διαδικασία για πραγματογνωμοσύνη. Δεν υπάρχει παρουσία οποιοδήποτε ατόμου που φέρεται να έβαλε τη φωτιά. Οπότε αυτά δημιουργούν ανατρεπτικά δεδομένα. Να πούμε ότι αυτή η οργάνωση, το Μέτωπο Απελευθέρωση Ζώων, είναι μια παγκόσμια οργάνωση που έχει εμφανιστεί το 1972 με διάφορους πυρήνες σε 40 χώρες. Από την Αγγλία ξεκίνησε. Έχουν κάνει επιθέσεις, μερικές μάλιστα και ματηρές, κατά ατόμων που κάνουν σχετικά πειράματα σε βάρος των ζώων. Υπήρχε και στην Ελλάδα το 19 κάποιες επιθέσεις το 2019 κατά κρεοπολίων από κάποιο παράρτημα αυτής της οργάνωσης. Όμως εκτιμούν ότι στην προκειμένη περίπτωση η αιτία της πυρκαγιάς πιθανόν να είναι άλλη, συνεχίζει η έρευνα. Και εκ των υστέρων κάποιος από αυτούς που λένε vegan τρομοκράτες προχώρησε την πρωτοβουλία να πάρει να γράψει αυτό το κείμενο χωρίς να έχει σχέση με την φυσική αυτούργη. Άρα την, η οργάνωση είναι υπαρκτή και φαίνεται ότι και στην Ελλάδα έχει δράσει, αλλά μάλλον εκμεταλλεύτηκε μια πυρκαγιά για να δείξει δράση η οποία δεν είναι δική της. Πιθανολογείται όλο αυτό, γιατί προφανώς η έρευνα έχει συνέχεια. Δεν υπάρχει ένδειξη εμπρησμού, υπήρχαν άλλα άτομα μπροστά, υπάρχει μια αίσθηση πώς ξεκίνησε η φωτιά. Δεν υπάρχει θέμα ενός εισβολέα που με κάποιο τρόπο προχώρησε σε αυτόν τον εμπρησμό. Κάποιος ίσως υποστηρικτής αυτής της οργάνωσης είδε τη φωτιά και για τα αυγά με τις κότες, είναι λίγο και λίγο περίεργο γιατί είναι θέμα για αυγά που κάνουν οι κότες, έτσι, και είναι και εκεί λίγο οξύμορο. Προς το παρόν οι αστυνομικοί δεν θεωρούν ότι υπάρχει τρομοκρατική ενέργεια. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.